Και κάπως έτσι ξεκινάει το 10ο vlog μας. Εμείς πάμε στον Γιώργο, στο σπίτι του. Μάλλον θα μείνουμε εκεί, δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνουμε. Και είναι μαζί μας και η... Yeah. Tooth Fairy Godday. Ευχαριστούμε. Μετά από τόσο καιρό. Τι γίνεται. Παιδιά, εδώ έχει μία χήνα παύλα πάπια μαζί με γάτες και κάνουμε παρέα. Στα vlog μου γενικά θα έχω πολλά ζωάκια από ό,τι φαίνεται. Αγάπη μου, κουνάει την ουρά της. Έχουμε έρθει εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ ωραία και έχει υπέροχη θέα. Δεν είναι όμορφα στο πορτοράφτη, παιδιά. Ακούμε... Ελάτε κι εσείς. Και ακούμε εδώ το... Τι είναι αυτό. Θάλασσα. Στη θάλασσα. Τι είναι αυτό. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο να ταΐζει τις πάπιες. Ήρθαμε να πάρουμε 3.000 πράγματα να φάμε. Είναι αυτό που λέει αρώμα χριστουγέννων. Και έχουμε καταλήξει με άρωμα αρωματικά χώρου. Με σπρέι με γκλίτερ και μια γούνα μαύρη. Τα ρούχα να δείξω. Ο Γιώργος θέλει να πάω με αυτό εδώ σε escape room. Όχι με αυτό, με αυτό εδώ. Δείξε μου λίγο. Αυτό δεν θέλω να πας. Μόνο. Ωραία. Τι κάνεις? Αυτά είναι τα σκυλάκια που δείχνει ο Γιώργος στο Instagram του. Γεια σου αγάπη μου, γεια σου Πίτερ. Φτάσαμε στο σπίτι του Γιώργου, κοιτάξτε τι ωραίο δέντρο που έχει. Αλλά κάτι άλλο που Σοφία μπορεί να σου κλείψει. Το είπα μόλις πριν από λίγο. Κοίτα πάνω. Εγώ δεν αντέχω. Χωρίς οι αντιδράσεις. Τέλειο. Θέλω αυτό το projector Galaxy αυτή τη στιγμή σπίτι μου. Τώρα. Ρε παιδιά, στη Γερμανία όταν ήμουν μικρούλα είχαμε αυτά τα lollipop που είναι με σοκολάτα. Και αυτή τη στιγμή τα ξαναβρήκα και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και θέλω να τα φάω τώρα. Και επίσης θα ανάψουμε και τζάκι! Γιώργος εδώ πήρε κάτι αρωματικά χώρου. Πώς είναι αυτά που τα βράζει σε κερί, σε κερισό. Τα βάζει μωρέ σε αυτό και βάζει το ρεσό εδώ και εδώ τα έλε. Και είναι μελομακάρονο. Εδώ έχουμε μια μικρή φωτίτσα από την Έφη. Βγαίνει τεράστια. Θα καούμε. Θα καούμε. Τώρα ασφυξία. Ωραία. Μεταφέραμε το Ενδιβούργο στο σπίτι του Γιώργου. Δεν ξέρω αν είχατε δει ένα βίντεο που είχε κάνει του Fairy Garden με το Ζούπι που δοκιμάζανε κινέζικα, ιαπωνικά είναι προϊόντα. Κινέζικο λικέρ, ναι. Και είχαν πει αυτή την ιδέα που... Η οποία έχει μείνει ανέπαφη από τότε. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Και τώρα το έβγαλε για να το δοκιμάσουν και τα παιδιά εδώ. Με πέφτει, έχει κολλήσει. Πλάκα μου κάνει. Είστε έτοιμοι? Ένα, δύο, τρία, πάμε. Δεν παρεμπέτωσε καμία. Ήταν χάλια. Κατεβαίνει ο θάνατος σιγά σιγά και με καίει. Αυτό μου αρέσει. Δεν κατάλαβε την πτήση, τώρα τι μου λες. Στην πτήση που παιδιά πήγαμε να πεθάνουμε και η Έφη ήταν, αχ τι έγινε, έχασα τη σελίδα του βιβλίου. Ναι. Ήρθαμε τώρα με τον Γιώργο να πάρουμε σουβλάκια. Παιδιά, από το Χρήστο στο Πορτοράφι. Τέλειο. Ελληνικό παραδοσιακό φαγητό. Είμαστε εδώ στο σπίτι του Γιώργου και μαντέψτε τη βλέπουμε Παρασκευή βράδυ. Θα το βρει κανένας. Εννοείται Νικολούλη. Γιώργο, βλέπεις όλες τις εκπομπές. Και εσύ Έφη. Ναι, σε μια φάση πέρσι έκατσα και είδα και όλες τις εκπομπές. Τέλεια. Κοιτάξτε τι ωραίο που το έχει κάνει εδώ ο Γιώργος. Στη σοφιτούλα του. Ήρθαμε στη σοφίτα του Γιώργου, εγώ είμαι έτοιμη να κοιμηθώ και τα παιδιά παίζουν Super Mario. Πρώτη φορά παίζουν τρεις παίχτες, joystick, να τώρα παίζω. Τέλειο, καταπληκτικό. Αυτός που πέτυχε το κόκκινο χάνει τρεις coins. Η ώρα είναι 3:30 και προσπαθούμε να κάνουμε τη Σαμάρα. Κλαίω. Μπορεί να τη φοβάμαι, αλλά θα την κάνω. Λοιπόν, βάζετε το πόδι. Και σηκώνεται. Να το παιδιά, το κάνει. Τι κάνει μετά αυτό, πρέπει να γλιστράω. Εδώ είναι. Έτσι εδώ. Α, βάζει και τους αγκών. Άρα, να το παιδιά, το κάνει. Το κάνει, είναι φρικτό. Εδώ ο Γιώργος μου δείχνει 4 η ώρα το πρωί το The Ring. Να το, φρικτό. Για να κοιμηθώ καλά. Είμαστε μόνοι μας, στη μέση του δάσους. Σε ένα σπίτι σκοτεινό. Δεν ξέρω από πού θα έρθει. Το βράδυ να φοβάσαι.
Χριστός και η μάνα του. Παιδιά, αυτή ήταν η πρώτη μέρα του vlog μας. Μάλλον λογικά εσείς θα δείτε δύο μέρες αυτό το vlog μας, γιατί τυχαίνει να έχω nail μας ανάμεσα, οπότε δεν ήθελα να μην vlogάρω σήμερα και αύριο. Οπότε θα δείτε την Κυριακή, δηλαδή σήμερα αυτό που βλέπετε, δύο μέρες vlog μας. Οπότε αυτά για σήμερα και θα τα πούμε αύριο. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι δεύτερη μέρα vlog. Είναι 3 το μεσημέρι. Είναι 10 το πρωί, είναι ψεύτη. Μην τις ακούτε, είναι ψέματα αυτά που λένε. Είναι 10 το πρωί. Κοιτάξτε τι ωραία θέα που έχει το σπίτι του Γιώργου από εδώ. Ξυπνάει και βλέπει αυτό το πρωί. Και έτσι μας λέει καλημέρα ο Γιώργος σπίτι του. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Και τώρα φεύγουμε από το σπίτι του Γιώργου να πάμε για καφέ στον Πορτοράφτη. Γιώργο, δεν θέλω να εγκαταλείψω το σπίτι σου. Είναι ωραίο να ξανάρθετε. Θα έρθουμε πάλι. Μας έφερε ο Γιώργος σε μια καφετέρια που έχει απίστευτη θέα. Είσαι τέλειος. Κάνε λίγο έτσι στην άκρη. Τέλειο. Η γούνα του μαζονάκι του λείπει τώρα. Τέλειο. Ωραία. Είσαι έτοιμος να ραπάρεις. Βάλε και την κουκούλα. Μακλιμόρ. Έτσι, γιο. Πάμε σε μια σούπερ γιαγιά που την έχετε δει άπειρες φορές στο Instagram και στα story του Ζούπι. Τα υποφερτά Χριστούγεννα. Το βίντεο κλίπ από τη ζωή πρέ, το έχεις ακούσει. Που παίζουμε κι εμείς. Γιατί κάποια στιγμή δεν το είδα πολύ πια. Βίντεο κλίπ από τη ζωή πρέ. Δεν τα ξέρω, ρε μανάρι μου. Απ' τα πιέζει, μου τα λες καμιά φορά. Πού να τα ξέρω, αυτά. Θα δείξουμε τώρα στη γιαγιά του Γιώργου τα υποφερτά Χριστούγεννα της ζωής. iPhone. Κοίτα τώρα, κάποιος εμφανιστεί. Ε, Γιώργο. Κάτσε, θα εμφανιστούν κι άλλοι τώρα. Να το. Τι είναι αυτό. Χορεύει. Τένασι. Κοπέλα. Εγώ είμαι. Από το πάχος σε κατάλαβα. Να κλαίει. Να, Ζωή, μου είπες ότι θες να είσαι σε κάθε vlog και όταν δεν είσαι θα σε αναφέρω. Οπότε αυτή είναι η καλύτερη αναφορά που ήθελες. Να ρίξω ένα μπάλο με εδώ. Μα είναι δυνατόν τώρα, ρε Γιώργο, να κυκλοφορείς με αυτό. Ναι, και το σκισμένο αυτό, ένα σκισμένο και τα πω. Εδώ πέρα. Και το πλήρωσες να το πάρεις. Τι να το κάνουμε. Ρίξουμε ένα μπάλωμα εδώ και θα σου βάλω κανένα ροδάκι. Θα το κάνουμε, Γιώργο. Ναι, παιδιά. Αυτό ναι, θα είναι μοντέρνο, δεν θα το κλέψει κανένας. Ναι, εγώ θα το κάνω πρώτος. Η γιαγιά του Γιώργου είναι ό,τι πιο γλυκό κυκλοφορεί εκεί έξω. Εγώ δεν αντέχω, θέλω να με υιοθετήσει και να μένω εδώ. Γεια σας. Θα πάμε, θα πάμε. Γεια σας. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας περιμένω ξανά. Εντάξει. Πού είσαι, αγάπη μου, πού είσαι, αγάπη μου. Καρδούλα μου, καρδούλα μου. Μόλις μπήκα σπίτι, είμαι πτώμα. Θα κάτσω τώρα να μαγειρέψω κάτι, γιατί περιμένω και τον Δημήτρη να έρθει από τη δουλειά για να φάμε. Αυτά λοιπόν από μένα, που θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!